Μετά το τέρας του παιχνιδιού, κοντά μας ο coach της ομάδας της ΕΚ. Πρώτη νίκη για το φετινό πρωτάθλημα και με 6-0. Εντάξει, καιρός ήταν, γιατί είχαμε δώσει δικαιώματα το τελευταίο καιρό. Παίξαμε τρεις αγώνες που έπρεπε να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα και είχαμε μόνο 2 βαθμούς. Σιγά σιγά η ομάδα, όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα αρχίσει να πάρει μπροστά και πιστεύω να βρούμε το ρυθμό το καλό ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Θα γίνουν μεταγραφές στην περίοδο των διακοπών? Τίποτα, είναι το μόνο πράγμα δεν σκεφτόμασταν. Μέχρι τώρα σκεφτόμασταν αυτό το μάτς, γιατί κακά τα ψέματα όλα τα μάτς κρύβουν παγίδες και βοήθησε πάρα πολύ στο σημερινό παιχνίδι η εξέλιξη και το πολύ γρήγορο γκολ που βάλαμε εδώ με την ενέργεια της Γιάννας και Τριανταφύλου. Δηλαδή ξεκίνησαμε γκολ από τα αποδυτήρια που ήταν, πιστεύω, καθοριστικός παράγοντας. Γιατί όσο δεν βάζεις γκολ σε αυτές τις ομάδες είναι μέσα στο παιχνίδι και έτσι έρχονται. Το είδαμε την περασμένη Κυριακή. Αν και είναι νωρίς, έχουμε παίξει τις πρώτες 4 αγωνιστικές, όμως τελείωσε εδώ η φετινή για το 2022 οι αγώνες. Μια εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε για το πρωτάθλημα το φετινό σε αυτόν τον όμιλο? Κοίταξε, είναι τριών ταχυτήτων θέλω να πιστεύω. Είμαστε οι τρεις ομάδες αυτές που πέσαμε, μία ο Φίδων Άργους, εμείς τα Γιάννενα, ο Αστέρας και ο Ίκαρος, είμαστε αυτές τις 5 ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Στη συνέχεια είναι εδώ ο Ατρόμητος και μετά βάσει των αποτελεσμάτων οι πιο αδύνατες φαίνονται ότι είναι η Καλαμάτα και η Αμαζόνες Κορυνθίας μέχρι στιγμής. Αλλά ο καθρέφτης για όλα τα αυτά είναι το γήπεδο. Εκεί θα δείξουν και οι ομάδες αυτές που είναι από κάτω που λέμε τώρα ότι δεν θα πάνε καλά και οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και καλές γιορτές. Και εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλο το φιλάθλο κόσμο και γενικά σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, υγεία, χαρά, ειρήνη και στην ομάδα μου να ευχηθώ σε όλα τα κορίτσια να είναι υγιείς, γιατί είναι το κυριότερο, γιατί το τελευταίο καιρό δοκιμαζόμαστε από πολλούς τραυματισμούς και ό,τι κάνουν στη ζωή τους να είναι προς το καλύτερο.